Και έχουμε φυσικά και το τελικό κυπέλλου. Μετά θα ξεκινήσει αυτός ο χορός. Έχουμε και τους τελικούς στο Conference, στο Europa, 18-25. Η τελική είναι 18. Conference ή Europa League, Μιχάλη, 18. Αυτά τα μπερδεύω. Πρώτα είναι του Europa. Πρώτα είναι του Europa. Μετά είναι το δικό μας, 21 Μαΐου. Μετά είναι 25 το Conference, τα Τύρανα. Και μετά 28 το Champions League, έτσι. Αυτή είναι η σειρά. Και βάλε και πριν από το Europa αυτό το σάδο, το τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, που σε καίει κιόλας. Ναι, έχουμε και το τελικό Αγγλίας, ναι, όντως. Liverpool Chelsea. Και έχει Σάββατο, Τετάρτη, Σάββατο, Τετάρτη, Σάββατο. Τώρα την Chelsea την πήρε αυτός ο Τον Μπέλι. Μπέλι. Ναι, ναι. Όχι, ο Μιχάλη κάτι Μπέλι. Μεταξύ Μπόλι και Μπέλι, αυτό το αμερικάνικο. Ναι. Μπέλι. Αυτός ναι, τι είναι, αυτά. Τι είναι το αυτός ο... Αυτός είναι ένας τύπος που τα γκολ τα πανηγυρίζει, πρέπει να δεις, δεν είδες καθόλου. Έτυχε όχι, και καλά το Chelsea, έτυχε και καλά το Chelsea Wolves το περασμένο Σάββατο, που ήταν η πρεμιέρα του στο Stamford Bridge. Ο οποίος είναι ένας πολύ χαλαρός τύπος, ένας τύπος που έχει, ξέρω εγώ, κάτι δισεκατομμύρια δολάρια προσωπική περιουσία σύμφωνα με το Forbes. Ναι. Και έχει πάει στο γήπεδο με το τζινάκι του, με ένα φουτεράκι, με ένα γυαλάκι λίγο. Κλασικός 45άρης Αμερικανός. Τον κόβεις δηλαδή, σου δείχνω φωτογραφία και λέει 45άρης Αμερικανός. Νεόπλητος. Κατευθείαν. Είναι με έναν άλλον τύπο μαζί στο γήπεδο. Βάζει ένα γκολ η Chelsea κάπου στο 35, σηκώνεται, παρηγυρίζει, σφυρίζει κλέπτικα στους παρηγυρισμούς, βάζει τα δυο του δάχτυλα στο στόμα και σφυρίζει κλέπτικα. Α, ναι. Ναι, ναι, το χαίρεται και τα λοιπά, ξανακάθεται στην καρέκλιτσα. Μετά από λίγο εξετάζεται το VAR για τη φάση. Είναι μια δύσκολη φάση που εξετάζεται για offside, που έχουν γίνει 2-3 επαφές με την μπάλα από παίχτες της Chelsea. Οπότε εξετάζουν την κάθε επαφή για να βλέπουν άλλη είναι offside. Τέλος πάντων τους παίρνει κανένα 1,5 λεπτό, τον δείχνει κάποια στιγμή και είναι γεμάτος απορία. Ότι τι διάλογο γίνεται τώρα, παιδιά. Και ξαφνικά ακυρώνεται τον γκολ. Οπότε αρχίζει και αναρωτιέται στον δίπλα του. Τι έγινε τώρα? Γιατί αυτό δεν μετράει? Εμείς γιατί παρηγυρίσαμε και σφυρίξαμε κλέφτηκα και τώρα μας λένε εκεί πέρα 0-0. Τι ωραία. Και δεν είχε τι να κάνει, σου λέει κάτσε να πάρω να παίξω λίγο με μία ομάδα. Και πόσα έδωσε στον για να πάρει την Τζέλση, γιατί τώρα πήγα να πω πόσα έδωσε στον Αμπράμοβιτς, αλλά έτσι είναι. Δεν ξέρουμε που θα πάνε τα λεφτά, όχι. Ναι. Θεωρητικώς αυτή τη στιγμή που μιλάνε δεν θα πάνε στον Αμπράμοβιτς. Θα πάνε σε ένα ίδρυμα για τη στήριξη του Ουκρανικού λαού. Θα το δούμε που θα καταλήξουν αυτά τα χρήματα, γιατί προφανώς θα υπάρξουν δικαστικές διαμάχες. Μπορού. Είναι το ακριβότερο deal ομάδας των σπορ γενικά σε οποιαδήποτε χώρα. Είτε ομάδα του NBA, είτε ομάδα του baseball, είτε ομάδα ποδοσφαίρου, είτε οτιδήποτε. Δεν έχει υπάρξει ξανά τόσο ακριβή αγοραπολισία. Φαίνεται ότι θα ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια λίρες. Mm-hmm. Μια ομάδα που την πήρε ο Αμπράμοβιτς λιγότερο από 150 εκατομμύρια λίρες όταν την πήρε. Αυτός είναι businessman των sports. Έχει διάφορες ομάδες στην Αμερική. Έχει και στους Los Angeles Lakers μετοχές. Δεν είναι ο βασικός μέτοχος. Mm-hmm. Είναι ο βασικός μέτοχος σε μια ομάδα baseball. Α, έχει πολλά παιχνίδια δηλαδή. Έχει ποικιλία, δεν είναι, ας πούμε. Ναι. Ένα ναι, καλό ναι, για το Πάσχα, να πούμε στο βαθιστήριο. Έχει πολλά. Όχι. Έχει πολλά. Η δωμάτιο με παιχνίδια αυτός. Ναι, ωραία. Ναι, έχει πολλά. Ωραία. Είναι ο βασικός μέτοχος της Chelsea, αλλά δεν είναι ο μόνος. Είναι μπροστάρης από ένα φαν που έχει διάφορους μέσα με λεφτά. Διάφορους μέσα με λεφτά, ωραίο ήταν αυτό. Εντάξει, μετοχές Liverpool. Μεταξύ των οποίων και ένας πολύ διάσημος οπαδός της Tottenham, Άγγλος. Α, ναι. Ναι, το λέω αυτό για να δείξω κάμια φορά πόσο νόημα έχει η άκρατη οπαδικότητα. Ναι, τώρα... Ένας Άγγλος φανατικός οπαδός τότερα με διαρκεία στην τότερα και τέτοια είναι ένας από τους μετόχους της Chelsea πλέον. Δεν τον κυνηγάνε τώρα αυτοί της τότε να μην στο λίμπερο του Λονδίνου, δεν τρώει κανένα ξεφωνητό. Από τον Πάπη τον Πεταλούδα που βγήκε στις γραμμές ανοιχτές. Τώρα που είπες μετοχές και είπες για Lakers, βέβαια έχουμε και εμείς το Λεμπρόν που έχει μετοχές στη Λίβερπουλ. Δεν έχει ο Λεμπρόν? Σωστά. Βέβαια.
Και προχθές ανεβάζει και διάφορα post, ας πούμε, ένα προχθές μετά την πρόκληση στο τελικό και άλλα πολλά. Ωραία είναι αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία είναι αυτά. Ναι. Εδώ στις ομάδες της Ελλάδας δεν μπαίνουν. Δεν μπαίνουν έτσι μεγάλες προσωπικότητες να πάρουν μετοχές. Δηλαδή να είναι θηρία. Κάποιοι προβεβλημένοι, ας πούμε, αθλητές πέρα από τους επιχειρηματίες που έχουμε. Δεν είχαμε καμιά τέτοια περίπτωση ποτέ. Είχαμε. Ναι. Όχι, δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Mm-hmm. Δεν είχαμε. Και δεν έχουμε και γενικά δεν έχουμε. Μωρέ, εδώ δεν. Είναι sugar daddy ο ιδιοκτήτης. Μονίμως. Ναι, sugar daddy. Λοιπόν, έχει μια ωραία είδηση σήμερα. Μάλλον είναι πληροφορία ακόμα, γιατί η είδηση λέγεται κάτι που ανακοινώνεται και επίσημα, ας πούμε. Δεν έχει ανακοινωθεί ότι ο τελικός του conference θα γίνει στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ το 24. Ωραίο είναι αυτό. Μετά από πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια περάσαν που διοργανώσαμε ένα τελικό. Ναι. Ου, πάρα πολλά. Δεν νομίζω ότι έχουμε διοργανώσει αυτόν τον αιώνα. Είναι τελευταία φορά. Στο ΑΚΑ είναι τελευταία φορά. Και είναι αρχές αυτού του αιώνα, από το Μίλαν. Σαββίσεβιτς. Σαββίσεβιτς. Μίλαν Μπαρτσελόνα. Ναι, μπορεί να είναι. Αυτό πρέπει να είναι ο τελευταίο. Δεν νομίζω ότι έχουμε μετά κάνει άλλον. Ντέγιανε. Σαββίσεβιτς, ναι. Παιχτάρα. Λοιπόν, ναι, δεν είχαμε άλλο. Ιντερτότο, δεν ξέρω, σταμάτησε τώρα πάνω αυτό το Ιντερτότο να φιλοξενούσαμε κανένα τέτοιο. Τελικά. Δεν έχει σταματήσει. Δεν λοιπόν, υπάρχει. Και η άλλη είναι, έβλεπα πριν για την Άιντραχτ, τώρα ο τελικός του Europa είναι Άιντραχτ Rangers και θα γίνει στη Σεβίλη. Ναι. Ψάχτηκα προχθές, είδαμε το αυτοκίνητο, λέει είναι 3.600 χιλιόμετρα να πας στην. Έχω ένα τρελό που είναι Άιντραχτ. Αρρωστάκι. Γερμανο... Έχει, στην Ελλάδα έχει αρκετούς. Ναι. Καλά και αυτοί τρελοί στην έδρα τους, δηλαδή έχουν μια κερκιδάρα κτλ. Εντάξει, πέρα από αυτό που έκαναν στη Βαρκελόνη, το φοβερό και τρομερό που έκαναν κάτω όλη τη Βαρκελόνη και την Μπαρτσελόνα κατ' επέκταση στην ομάδα, ας πούμε, δημιούργησαν εκεί διάφορα. Και έχουν γίνει αιτήσεις μέχρι τώρα, λέει, 100.000 για τα εισιτήρια του τελικού. Και άλλες τόσες θα κάνουν προφανώς και οι Σκοτσέζοι. Και θα έχει στη Σεβίλη. Ξέρω πόσοι θα μπουν μέσα, από 20.000 θα μπουν λίγο πάνω, λίγο κάτω, ναι, κάτω εκείνο το νούμερο. Και θα έχει από 100. Και θα έχει 100.000, ναι, ναι, αυτό που λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που λέγαμε για τις πίτες. Ναι. Είμαι σίγουρος. Δεν είναι τέτοια η κουλτούρα τους που είναι... Θα πάμε να το ζήσουμε εκεί, ρε παιδί μου, θα έχουν γιγαντοθόνες, θα έχουν μπαρ, δεν θα μπούμε στο γήπεδο, δεν θα καταφέρουμε να μπούμε, δεν πειράζει, το ζήσουμε εκεί. Ναι, βέβαια, ωραίο είναι. Ναι, θα πάμε μετά στα ξενοδοχεία που έχει καταλύσει η ομάδα να χορέψουμε, να παρηγυρίσουμε, να αυτό, να εκείνο. Ναι. Σε απολογία λέει ο Μελισανίδης για το τέρμπι. Έγινε εκεί. Ναι, ένα... Θα βγάλουμε και μπλουζάκι, ήμουν και εγώ εκεί. Έχει κάνει μια καταγγελία ο Παναθηναϊκός ότι είχε. Πώς το λένε αυτό να δεις, φραστικό επεισόδιο. Πέσιμο δηλαδή, αλλά με τα λόγια στον διαιτητή, στο Σλοβαίνο, στο ημίχρονο. Όπως έμπαινε στη Φυσούνα στα αποδυτηρία και πήγαινε για τα αποδυτηρία. Και ο Μπρίχ θα διευθύνει την Τετάρτη, αύριο δηλαδή στην Τούμπα. Ωραίο, δυνατό φέρνει για το παιχνίδι. Δηλαδή άμα έχει Μπρίχ, ας πούμε, στο ΠΑΟΚ Άρης στο τελικό, να ξαναβάλει ο Κολίνα τη στολή. ναι, τι. Κολίνταρος. Πιερλουίτζι Κολίνα. Λοιπόν, χθες είχαμε αφήσει μια κουβέντα στη μέση, στο τέλος, γιατί δεν μας πήρε ο χρόνος. Όταν σχολιάζαμε μαζί, συζητούσαμε τέλος πάντων τη βαθμολογία και αυτό το συν 19 του Ολυμπιακού, το χαλαρό από τον ΠΑΟΚ, 24 βαθμούς από την ΑΕΚ, 25 από τον Παναθηναϊκό. Λίγο πριν την τελική ευθεία, να το πω έτσι, ας πούμε, τα τελευταία μάτς των play-offs. Είναι η εικόνα του πρωταθλήματος αυτή? Δηλαδή αποτυπώνεται σε αυτή τη διαφορά που βλέπουμε? Αυτό που λέει ο βαθμολογικός πίνακας, είναι αυτή η εικόνα? Το έχουμε ξανασυζητήσει αρκετές φορές και λέω ότι η εικόνα του Ολυμπιακού δεν ήταν. Είναι η χειρότερη εικόνα του Ολυμπιακού στην εποχή Μαρτίνς. Αυτό είναι. Είναι η τέταρτη του χρονιά. Την πρώτη του χρονιά, ναι μεν δεν πήρε πρωτάθλημα, αλλά η βελτίωση του Ολυμπιακού φαινόταν σχεδόν κάθε αγωνιστική. Ξεκίνησε μια πολύ μέτρια σεζόν με πάρα πολλούς, ξέρω, είχε κάνει 15 μεταγραφές, εκ των οποίων οι 8-9 ήταν βασικοί.
Όσο περνούσαν όμως οι εβδομάδες οι αγωνιστικές, έβλεπες τη βελτίωση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δεν πήρε εκείνο το πρωτάθλημα, αλλά έβλεπες τη βελτίωση. Ακολούθησαν τα δύο πρωταθλήματα τις δύο επόμενες χρονιές του Μαρτίνς και φτάνουμε στην τέταρτη του χρονιά που θα πάρει ένα τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Τέταρτη είναι, τέταρτη είναι του Μαρτίνς, είναι τέταρτη. Να. Μπράβο. Ναι. Mm-hmm. Και σε αυτήν εδώ τη χρονιά δεν είναι η χειρότερη του στον Ολυμπιακό. Κάτι που έχει δηλώσει και ο ίδιος. Ειδικά στο δεύτερο μισό, είναι δύο φορές που έχει πει ότι αυτή εδώ είναι η δυσκολότερη περίοδος με την ομάδα. Από την ημέρα που ήρθα και είμαστε στην πιο δύσκολη κατάσταση από την ημέρα που ήρθα. Είναι δηλώσεις του μέσα στον προηγούμενο μήνα, τον Απρίλιο αυτές. Και όμως θα πάρει το πρωτάθλημα, θα δούμε τελικά με πόσο. Τέλος πάντων με πάρα πολύ χαρακτηριστική άνεση και επί της ουσίας με μια διαφορά που έχει φτιάξει από το πριν αλλάξει ο χρόνος, από το Δεκέμβρη, που είναι διψήφια και okay, άλλοτε πήγαινε 9, άλλοτε πήγαινε 11, άλλοτε πήγαινε 13, άλλοτε πήγαινε 15 και τώρα έχει φτάσει 19. Και έχω ξαναπεί ότι αυτή η διαφορά δεν είναι λόγω της παρουσίας του Ολυμπιακού, είναι λόγω της πολύ κακής χρονιάς, πάρα πολύ κακής χρονιάς που κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Και επειδή okay, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 10 ήττες, ξέρω εγώ πώς έχει κάνει, ο Άρης επίσης, αλλά του Παναθηναϊκού τον Άρη δεν υπήρχε η απέτηση διεκδικήστε το πρωτάθλημα. Αν μπορεί να υπήρχε μια κρυφή ελπίδα ή μια, πώς να το πω, πολύ φιλόδοξη σκέψη, αλλά αυτό ήταν. Απ' την Άρη και τον ΠΑΟΚ όμως υπήρχε η απέτηση για διεκδίκηση του πρωταθλήματος, δεν λέω κατά ανάγκη για κατάκτηση, και σε αυτό απέτυχαν. Για διαφορετικούς λόγους ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, αλλά απέτυχαν. Και η δική τους αποτυχία στον τρόπο με τον οποίο κατακτά το πρωτάθλημα Ολυμπιακός είναι μεγαλύτερη από ότι η επιτυχία του ίδιου του Ολυμπιακού στον τρόπο με τον οποίο κατακτά το πρωτάθλημα. Ναι, δηλαδή, τι εννοείς? Εννοώ ότι σε αυτό το μείον 19 έχει μεγαλύτερο μερίδιο ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και λιγότερο ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει κάποια σεζόν σαν αυτή που έχει κάνει η Manchester City, οπότε ο κλόμπ μπορεί να πει, εντάξει ρε παιδιά, λέτε γιατί δεν παίρνω το πρωτάθλημα, πώς να το πάρω, οι άλλοι εδώ πέρα κάνανε δύο ήττες όλη τη χρονιά και μια ισοπαλία. Παίξαν 38 παιχνίδια και χάσανε δύο και φέραν και μια ισοπαλία. Εμείς κάναμε μια ισοπαλία παραπάνω. Οπότε τι θέλετε να κάνουμε? Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός είχε κάνει ένα πρωτάθλημα που είχε κάνει, ξέρω εγώ, δύο ήττες και δύο ισοπαλίες μαζί με τα play-off, θα σου έλεγα, okay, έκανε την τέτοια χρονιά, πώς δεν ήταν εύκολο να το ανταγωνιστεί ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε η ΑΕΚ. Εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν Ολυμπιακό που έφτυνε αίμα να κερδίσει όταν και αν κέρδιζε και που εν τέλει, ας πούμε, μόνο στα play-off να δεις, είχε νίκη μέχρι να κάνει αυτές τις δύο στη Θεσσαλονίκη. Δεν θυμάμαι. Α, ναι, είχε άλλη μία στην πρεμιέρα του Αθηνάς με τον Άρη. Στην πρεμιέρα του play-off. Μετά είχε 4 ή 5 συνεχόμενα μάτς που δεν είχε κερδίσει. Συν τα μάτς που δεν είχε κερδίσει στην κανονική διάρκεια. Εάν δεν βάλεις πώς έχει σχηματιστεί αυτή η διαφορά στα Brand Fair, γιατί χρησιμοποιώντας ξανά το ίδιο παράδειγμα, ο Κλοπ έχει να πει ότι δύο φορές έπαιξα μαζί τους και δεν έχασα καμία με την Manchester City. Αν βάλεις τα Brand Fair του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα και της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, θα δεις η ΑΕΚ να έχει 2 ήττες και μια ισοπαλία ως τώρα, απομένει ένα ακόμη παιχνίδι. Mm. Έχασε μέσα έξω στην κανονική διάρκεια από τον Ολυμπιακό. Και ο ΠΑΟΚ έχει 2 ήττες μέσα έξω από μία και έχει και μια ισοπαλία στην Τούμπα. Και απομένει ένα ακόμη παιχνίδι. Όταν λοιπόν στο Brand Fair στα 3 μέχρι τώρα μάτς που έχουν δώσει η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό έχουν 2 ήττες και μια ισοπαλία και οι 2 από τον Ολυμπιακό, μόνο αυτά τα μάτς να βάλεις, αυτά, δεν λέω να τα αντιστρέψεις, γιατί αν τα αντιστρέψεις έχεις πιθανότητα να πρωταθλήσεις τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αν είχε κάνει 2 ήττες ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ και όχι 2 νίκες, και αν είχε κάνει και 2 ήττες με τον ΠΑΟΚ και όχι 2 νίκες, θα είχε μείον 12 βαθμούς και ο ΠΑΟΚ θα είχε συν 6. Μάλιστα, θα ήμασταν τώρα στην απόσταση του ενός βαθμού οι δυο τους. Mm-hmm. Εγώ δεν λέω όμως να συμβεί αυτό, λέω όμως ότι στα 3 μάτς θα πάρε το 1. Αν λοιπόν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ είχαν πάρει από 1 μάτς από τον Ολυμπιακό και δεν έχασε και τα 2 μέσα έξω,
στην πορεία του πρωταθλήματος θα είχαμε ζήσει διαφορετικό πρωτάθλημα. Ναι, εν τέλει μπορεί να το έπαιρνε, αλλά θα είχαμε ζήσει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Άρα ένα μέρος, το μεγαλύτερο μέρος μάλλον και αυτής της διαφοράς, είναι τα μεταξύ τους μπραντεφέρ. Ο Ολυμπιακός στα 6 ΑΕΚ ΠΑΟΚ που έχουν γίνει μέχρι τώρα, έχει πάρει 14 βαθμούς. Ναι. Και το απόλυτο που θα μπορούσε να πάρει ήταν 18. Δεν είναι, ξαναλέω, είναι, κυρίως είναι ευθύνη του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ αυτή η απόσταση και όχι του Ολυμπιακού. Εδώ στη Θεσσαλονίκη μια κουβέντα, μάλλον γίνεται αρκετή κουβέντα για τον τρόπο που ο Μπούργος διαχειρίζεται το υλικό του Άρεος, της ομάδος. Δηλαδή. Σωστά γίνεται κουβέντα. Ξαναλέω, είναι νωρίς, το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά επίσης είναι φανερό, πρώτον, ότι πειραματίζεται συνεχώς, σαν να μην έχει καταλάβει ότι είμαστε σε μια φάση, εντάξει, να πειραματιστείς και να δεις πράγματα για την επόμενη σεζόν, αλλά εδώ, στη φετινή σεζόν, και με την δική σου βοήθεια στην αρχή και με το μείον 6 που επέστρεψε, ξαφνικά προέκυψε ένα πολύ σοβαρό διακύβευμα, καθόλου απλό. Αυτό για το οποίο ο Άρης έπαιζε όλη τη χρονιά, αυτό για το οποίο ο Άρης φτιάχτηκε το περασμένο καλοκαίρι, του ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Δεν μπορείς να μην το βάζεις στο μυαλό σου ως προτεραιότητα και εντάξει, ως δεύτερο σκέλος να δεις και να αξιολογήσεις και τους ποδοσφαιριστές. Ο Μπούργος δεν φαίνεται να κάνει αυτό. Ο Μπούργος φαίνεται να βάζει ως προτεραιότητα ότι εγώ θέλω να πειραματιστώ κάθε φορά και με διαφορετικά πράγματα, άλλες φορές με τις διατάξεις και τα συστήματα, να παίξω με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, να παίξω 4-3-3, να παίξω 4-4-2 και ας μην έχω κανένα σεντερφόρ στο ρόστερ, διάφορους πειραματισμούς με τις διατάξεις, διάφορους πειραματισμούς με τα πρόσωπα και πειραματισμούς που οι πιθανότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν ήταν με το μέρος του να βγει επιτυχημένο το πείραμα. Τελευταίο παράδειγμα, Μπακατά με ανάποδο πόδι μπακ. Και το τρίτο και πιο σοβαρό είναι ο αποκλεισμός επί της ουσίας, η ελάχιστη χρησιμοποίηση ορισμένων ποδοσφαιριστών που μέχρι πρότινος ήταν βασική και που τέλος πάντων ακόμα και αν δεν τους θεωρήσουμε βασικούς, σε ένα φινάλε σεζόν όπου παίζεις ανά τρεις μέρες μάτς, δεν περισσεύει κανείς, είναι τόσο απλό. Δεν μπορεί εσύ λοιπόν να δημιουργήσεις μέσα στα αποδυτήρια και μέσα στην ομάδα την αίσθηση ότι 7, 8 δεν υπάρχουν, δεν τους βλέπεις. Πρώτον γιατί θα τους χάσεις, ακόμα και αν έχεις δίκιο ότι δεν κάνουν και ότι το καλοκαίρι θα πρέπει να φύγουν, θα τους χάσεις από τώρα, όπως και έχει χάσει μερικούς από τώρα. Και δεύτερον γιατί θα τους χρειαστείς. Δεν γίνεται να μην τους χρειαστείς. Δηλαδή δεν θα βγει με 13-14 ποδοσφαιριστές επειδή εσύ δεν βλέπεις 5-6 ένα σερί 3-4 εβδομάδων με μάτσα να 3-4 μέρες. Τώρα θα πάει στην Τούμπα, μετά το Σάββατο θα παίξει με την ΑΕΚ, άλλο τελικό. Δηλαδή Κυριακή με Ολυμπιακό, Τετάρτη Τούμπα, Σάββατο με ΑΕΚ, σε 6 μέρες 3 μάτς. Αν πεις ότι δεν έχω 20 ποδοσφαιριστές, γιατί έχω χάσει τους 6-7, τους έχω αποκλείσει και θα τα παίξω αυτά μάτς με 12-13, μάλλον δεν θα τα καταφέρεις. Τελικά, για να κλείσουμε αυτή η φάση, το play-offs είναι καλή για τις ομάδες, είναι καλή για το άθλημα, είναι καλή για μας που το παρακολουθούμε, που το αναλύουμε, που το σχολιάζουμε, για τον κόσμο επίσης, που μπήκαν στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν είμαι φαν σε καμία των περιπτώσεων των πρωταθλημάτων που δεν ολοκληρώνονται με την κανονική διάρκεια, δυο ματσάκια με κάθε αντίπαλο, όσες αγωνιστικές είναι να γίνουν, 18 πρώτου γύρου και 18 δεύτερου, 16 πρώτου γύρου και 16 δεύτερου, όσες τέλος πάντων είναι να γίνει και γεια σας. Όμως, στην Ελλάδα έχουμε μια ιδιομορφία. Δεν έχουμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο αντέχει, καλά δεν αντέχει, που δεν είναι 20 ομάδες, αλλά Αγγλία, η Ιταλία, η Ισπανία, δεν αντέχει πιθανότητα ούτε 18. Δεν έχουμε, ρε παιδί μου, 18 ομάδες του κορυφαίου επίπεδου. Είναι μια ομολογία την οποία πρέπει να κάνουμε. Από τη στιγμή λοιπόν που κάνουμε αυτή την ομολογία, δεν υπάρχει τρόπος. Τώρα είτε είναι 16, είτε είναι 14, είτε είναι 12, είτε είναι 10. Ο καθένας μπορεί να έχει
τη δική του άποψη για το πώς πρέπει να είναι. Δεν βγαίνει πρωτάθλημα δύο γύρων, γιατί είναι πολύ κοντό, πολύ μικρό πρωτάθλημα. Ναι. Οπότε εκεί γεννιέται οι διάφορες ιδέες και δεν είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό. Οι Βέλγοι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι πρωτοπόροι. Οι Σκοτσέζοι επίσης έχουν τέτοιο πρωτάθλημα. Είναι κάποιες χώρες, αρκετές, που έχουν πρωτάθλημα με αυτήν τη διαδικασία. Για ένα πρωτάθλημα σαν το δικό μας, ο τρόπος διεξαγωγής των προηγούμενων play-offs, στα οποία δηλαδή δεν μετήχε ο πρωταθλητής, ήταν μια αστειότητα, κατά την άποψή μου. Και δημιουργούσε και ένα σωρό δυσλειτουργίες. Δηλαδή έφτανε ο πρωταθλητής να έχει τελειώσει τη χρονιά τον Απρίλιο και να μένει τρεις μήνες χωρίς μάτς. Άρα αυτή εδώ η εκδοχή είναι σαφώς καλύτερη. Όταν δεν βγάζουμε πέντε ομάδες στην Ευρώπη και όχι τέσσερις όπως φέτος, και άρα έχουμε και τις διαφοροποιήσεις ότι ο δεύτερος πάει προκληματικά της Champions League, άρα έχει μεγάλη σημασία η δεύτερη θέση. Έχουμε τη διαφοροποίηση ότι ο τρίτος πάει Europa League και όχι Conference, άρα έχει μεγάλη σημασία και η τρίτη θέση. Και έχουμε και τη διαφοροποίηση ότι δεν είναι τέσσερις αλλά πέντε, άρα τώρα ο έκτος πάση θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον και θα κυνηγούσε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και δεν θα ήταν πρέπει να περάσω δύο μεγάλους. Δεν γίνεται να περάσω δύο μεγάλους για να βρω ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οπότε παίξε για την τιμή σου, για την υπόλοιψή σου, όπως παίζει ο ΠΑΣ και παίζει μια χαρά. Αλλά αυτό είναι. Τα κάνει ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Γι' αυτό νομίζω ότι τα επόμενα play-offs του επόμενου πρωταθλήματος θα έχουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ούτε επίσης η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Άρης θα το είχαν παρατήσει τόσο γρήγορα το κυνήγι του ΠΑΟΚ που ήταν μονίμως δεύτερος, γιατί είτε δεύτερος είτε τρίτος είτε τέταρτος δεν έχει απολύτως καμία διαφορά τη φετινή σεζόν. Την επόμενη σεζόν θα έχει μεγάλη διαφορά ποιος είναι δεύτερος. Θα έχει μεγάλη διαφορά ποιος είναι τρίτος σε σχέση με τον τέταρτο. Όλο αυτό δημιουργεί διαφορετικά κίνητα. Έτσι. Άλλωστε σου θυμίζω, έτσι τα φτιάξαμε εμείς τα play-off. Στις εποχές που βγάζαμε δύο ή και καμιά φορά τρεις ομάδες στο Champions League, άρα η δεύτερη θέση είχε πάρα πολύ μεγάλο νόημα. Και στις εποχές που βγάζαμε πέντε ομάδες στην Ευρώπη, άρα και η πέμπτη θέση είχε πάρα πολύ μεγάλο νόημα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουν χτιστεί τα ελληνικά play-off. Με πέντε ευρωπαϊκές ομάδες λοιπόν λέω ότι θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το φετινό. Φέτος όμως μας έκατσε και υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε μια κούρσα τριών μεγάλων για δύο εισιτήρια. Η οποία κούρσα των τριών μεγάλων είναι κούρσα ίσων αποστάσεων και καταλαβαίνεις ότι το φωτοφίνι θα κρυθεί. Δεν είναι δηλαδή μια θεωρητική κούρσα τριών ομάδων, αλλά στην πραγματικότητα ξέρουμε τη μία και είμαστε σχεδόν βέβαιοι για την άλλη. Έχουμε από την αρχή αυτής της διαδικασίας τρεις ομάδες, τον Παναθηναϊκό, τον Άρη και την ΑΕΚ, να διεκδικούν δύο από τα τρία εισιτήρια επί ίσης ώρες. Άρα δεν υπάρχει αδιάφορο μάτσα. Ακόμα και το ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα που έρχεται, ας πούμε, αύριο και θα μπορούσε κάποιος να πει που τζούφιο, ενδιαφέρει και την ΑΕΚ και τον Άρη και τον Παναθηναϊκό. Ναι, έτσι είναι. Διότι εξακολουθεί να είναι στο φωτοφίνιση η διαδικασία για το ποιος θα πάρει τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Άρα δεν ζήσαμε αδιάφορα μάτι. Ξέρω εγώ, τώρα θα ζήσουμε τα... Επίσης, όταν μιλάμε για ντέρμπι, τι αδιάφορο να είναι. Ακόμα και στο τάβλι, όπως λέμε, το ΠΑΟΚ Άρης, δεν μπορεί να είναι αδιάφορο. Ποτέ. Ακόμα λοιπόν και αν δεν καίγεται ο ΠΑΟΚ αύριο βαθμολογικά, και μιλάω για τα φετινά play-off, ποιος δεν καταλαβαίνει ότι καίγεται για την νίκη κόντρα στον Άρη, ακόμα και για να έχει να λέει ότι του πήρα το σκάλπ εγώ και του θεώρησα την ευρωπαϊκή έξοδο. Ή ποιος δεν καταλαβαίνει ότι καίγεται ο Ολυμπιακός αύριο να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και γι' αυτό ξεκούρασε τόσο κόσμο με τον Άρη, γιατί δεν θέλει η τελευταία εικόνα στο Καραϊσκάκι μπροστά στους οπαδούς του να είναι μια αποτυχία κόντρα στον δικό του αιώνιο αντίπαλο και θέλει οπωσδήποτε να τον κερδίσει και άμα μπορέσει και του κόψει και την Ευρώπη ακόμα καλύτερα για να έχει να λέει και αυτός ότι εγώ του κόψα την Ευρώπη. Συνεπώς, ναι, έχει ενδιαφέρον. Βεβαίως δεν είδαμε καλό θέαμα. Μετά την τρίτη, τέταρτη αγωνιστική χαλάσανε τα μάτς. Και αυτό είναι ευθύνη των προπονητών, γιατί εμφανίσανε πολύ κουρασμένες ομάδες και άρα δεν το είχαν ζυγίσει και δεν το είχαν υπολογίσει σωστά. Γιατί γι' αυτό δεν είδαμε, δεν βλέπουμε καλά παιχνίδια τις τελευταίες δύο-τρεις αγωνιστικές, γιατί βλέπουμε πολύ κουρασμένες ομάδες. Αλλά ναι, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει ενδιαφέρον και δεν μπορώ να πω ότι έχω μια άλλη λύση για ένα άλλου τύπου πρωτάθλημα.
Okay, εγώ θα προτιμούσα το σκοτσέζικο τύπου. Αλλά που είναι 4 γύρι δηλαδή. Για να φτιάξουμε 10 ομάδες. Αλλά καταλαβαίνω ότι και αυτό είναι ένα πολύ κλειστό, πολύ κλειστού τύπου πρωτάθλημα. Έτσι. Και δεν είναι το κλασικό πρωτάθλημα. Συνεπώς, αφού δεν μπορούμε να έχουμε το κλασικό με 18-20 ομάδες, γιατί δεν έχουμε τόσες, ας έχουμε αυτό που έχουμε, ειδικά τώρα που έχουμε 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια. Τέλεια. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.